Το ελληνικό δημόσιο θα παραιτηθεί από την αναίρεση που αφορά την αποζημίωση των συγγενών των θυμάτων της Μαρφίν ως ελάχιστο δείγμα ηθικής υποχρέωσης, ανέφερε το Πρωθυπουργικό Γραφείο την Παρασκευή. Αυτό σημαίνει ότι οι συγγενείς των θυμάτων θα μπορούν να εισπράξουν το ποσό της αποζημίωσης που επιδικάστηκε από το εφετείο και ανέρχεται σε 2,24 εκατομμύρια ευρώ. Σημειώνεται πως το ελληνικό δημόσιο είχε καταθέσει αίτηση αναίρεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας εναντίον 4 αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων που δικαιώνουν τις οικογένειες των 3 θυμάτων της τραγωδίας του 2010 και 24 εργαζομένους. Στο μεταξύ, η τελετή που θα γίνει το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι στο σημείο της τραγωδίας προκαλεί πολιτικές αντιπαραθέσεις καθώς δεν έχουν αποδεχθεί την πρόσκληση του Κυριάκου Μητσοτάκη οι κύριοι Τσίπρας, Κουτσούμπας και Βαρουφάκης. Αύριο γίνεται μια συμβολική εκδήλωση μνήμης για να τιμηθούν τα θύματα της δολοφονίας της Μαρφίν, αλλά και για να στείλει ο πολιτικός κόσμος ενωμένο στο μήνυμα ότι δεν θα επιτρέψει ξανά στο μέλλον τέτοιο θλιβερό γεγονός. Σε αυτή την πρωτοβουλία, τα κόμματα της αριστεράς επιλέγουν να είναι απόντα, αδικαιολόγητα απόντα. Στη δημοκρατία όμως και οι απουσίες έχουν το νόημά τους. Στο μεταξύ, με ανάρτησή της στο Twitter, η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου αναφέρεται στη θλιβερή επέτειο της συμπλήρωσης 10 χρόνων από την τραγωδία στη Μαρφίν και την θυσία 3 ανθρωπίνων ζωών στο βωμό της μυσαλλοδοξίας και του διχασμού και εύχεται να μην ξαναζήσουμε ποτέ στη χώρα μας εκδηλώσεις ακραίας πόλωσης και τυφλής βίας. Ειδικότερα η κυρία Σακελαροπούλου σημειώνει 10 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν 3 ανθρώπινες ζωές, θυσία στο βωμό της μυσαλλοδοξίας και του διχασμού. Τιμούμε τη μνήμη τους και εύχομαι να μην ξαναζήσουμε ποτέ στη χώρα μας εκδηλώσεις ακραίας πόλωσης και τυφλής βίας. Με αφορμή την εκδήλωση για τα θύματα της Μαρφίν το Σάββατο, η Φόφη Γεννηματά πριν από λίγη ώρα σε ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα αναφέρει: «Θα είμαι το Σάββατο στη Μαρφίν, η πλακέτα μνήμης είναι το ελάχιστο χρέος στη μνήμη των αδικοχαμένων συνανθρώπων. Δεν αρκεί όμως. Εκείνο που μετράει είναι η ειλικρινή στάση όλων μας απέναντι στη βία και κυρίως η δέσμευση να εξιχνιαστεί το έγκλημα και να τιμωρηθούν οι δράστες». Κάποιοι προσπαθούν να καπηλευτούν 10 χρόνια μετά. 3 νεκρούς μεμονωμένους, ενώ ξέρουμε όλοι ότι ήταν παραπάνω από 7.000 νεκροί, οι αυτοκτονήσαντες, αυτοί που κάηκαν με μαγκάλια, αυτό ότι ο φαρμακοποιός που αυτοκτόνησε, όλοι αυτοί μαζί με τους ανθρώπους της που πέθαναν στην τράπεζα, είναι θύματα των μνημονίων. Και επίσης η κυβέρνηση κάνει κατά τη γνώμη μας πάρα πολύ κακά να τους θυμάται, χωρίς καν να θυμάται τα ονόματά τους. Στη δικιά μας ανακοίνωση υπήρχαν τα ονόματα επώνυμα των τριών ανθρώπων που πέθαναν. Στην ανακοίνωση κυβέρνηση δεν υπήρχε τίποτα. Κάνει πολύ κακά λοιπόν κατά τη γνώμη μας να διχάζει ξανά τον ελληνικό λαό εκ νέου για θύματα που είναι κοινά. Για μας ο φαρμακοποιός που αυτοκτόνησε, που αυτοκυρπολήθηκε στο Σύνταγμα, οι τρεις άνθρωποι που πέθαναν μέσα στην τράπεζα, είναι θύματα της ίδιας κατάστασης. Είναι θύματα μιας αδιέξοδης πορείας. Ωραία, και τι σας εμπόδιζε, δηλαδή να πάτε όλοι μαζί αύριο εκεί στην εκδήλωση, να είστε παρόντες και να πείτε ο καθένας τα δικά του μηνύματα. Τίποτα δεν μας εμπόδιζε, γι' αυτό και σήμερα θα περπατήσουμε, δεν ξέρω αν είναι ενημέρωση, σας ενημερώνω εγώ όπως και τους ακροατές σας, ότι σήμερα στη μία ώρα εμείς, όλη η κοινοβουλευτική μας ομάδα συμβολικά, θα περπατήσει από το σημείο που σκοτώθηκαν οι άνθρωποι στην τράπεζα μέχρι το σημείο που αυτοπυρπολήθηκε ο χρωμακοποιός στο Σύνταγμα για να ενώσουμε τους νεκρούς των μνημονίων, για να ενώσουμε τη τιμή της μνήμης τους.